Λοιπόν, έχουμε στο Λίμπερο σήμερα τον επικεφαλής, τον διευθυντή, λίγο με τους όρους δεν τα πάω καλά, των Ακαδημιών του Δικεφάλου, τον Βαγγέλη Πουρλιωτόπουλο. Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Δόξα τω Θεώ. Καλά είμαστε κι εμείς. Λοιπόν, είναι μια περίοδος χαλαρή για τους ανθρώπους των Ακαδημιών ή είναι μια περίοδος δουλειάς εν ώψη της επόμενης σεζόν, αυτή του Ιουνίου που μπαίνουμε πλέον από σήμερα? Κοιτάξτε να δείτε, για να είμαι ειλικρινής, είναι η χειρότερη περίοδο για μας, γιατί είναι η περίοδος στην οποία οργανώνεται η υπόλοιπη χρονιά και θα οργανωθεί κατά περίπου 70-80%. Και είναι η συνεργασία του τεχνικού διευθυντή με τους προπονητές, με τους σκάουτερ, για το να δούμε ποια παιδιά και τις αξιολογήσεις όλων των προπονητών. Αλλά φέτος ίσως να είναι λίγο πιο χαλαρή περίοδος, η οποία θα εντείνεται αργότερα, γιατί δυστυχώς και το ποδόσφαιρο και η Ακαδημία έχει επηρεαστεί ξεκάθαρα από αυτό που υποφέρει όλος ο κόσμος από την πανδημία. Φανταστείτε λοιπόν ότι είχαν σταματήσει τα τμήματά μας και κάνανε μόνο ατομικές προπονήσεις. Η 19 συνέχιζε τις προπονήσεις και συνεχίζει και το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Μόνο, δυστυχώς βέβαια. Λόγω ότι και είχε παιδιά στη λίστα β' της UEFA, όταν ήμασταν σε group, η πρώτη ομάδα, αλλά και επίσης μετά μέχρι να, δυστυχώς, να μάθουμε ότι εκπληρώνεται κάποιος πλέον από την UEFA και να σταματήσουν τις προπονήσεις. Να ρωτήσω κάτι. Βέβαια σε ακούμε, ναι. Καθαρά. Εσύ μας ακούς? Ναι, εγώ σας ακούω. Ωραία. Ωραία. Πόσο πίσω έχουν μείνει τα παιδιά της ΚΑΠΑ 19, της ΚΑΠΑ 17, της ΚΑΠΑ 15, όχι του ΠΑΟΚ, όλων των ομάδων σε σχέση με αυτό που έχετε βιώσει και έχουν βιώσει? Δυστυχώς πάρα πολύ. Θα σας πω ένα παράδειγμα, ότι πέρυσι είχαμε δοκιμάσει ένα παιδί από την Paris Saint-Germain, μια από τις πιο εξαιρετικές ακαδημίες της Γαλλίας, με ένα πάρα πολύ σκληρό lockdown. Εμείς ήμασταν πιο χαλαροί, είχαμε ξεκινήσει πολύ πιο νωρίς, και όταν μας το στείλανε για να τον αξιολογήσουμε, εγώ προσωπικά ο ίδιος πήρα τηλέφωνο να επιβεβαιώσω αν όντως αυτό το παιδί έπαιζε στην ΚΑΠΑ 17 της Paris Saint-Germain. Δυστυχώς τα παιδιά έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ. Όσο και οργανωμένα να προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα, είτε με καθημερινά Skype, είτε μεταξύ των προπονητών και των παιχτών, να κάνουν ατομικό πρόγραμμα, λειτουργική δύναμη, το καταλαβαίνετε, το ποδόσφαιρο είναι νοματικό άθλημα και τα πάντα γίνεται με την μπάλα. Όσο και να θέλουμε να κρατήσουμε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια πλην των φυσικών χαρακτηριστικών, θεωρώ τα παιδιά πήγαν πάρα πολύ πίσω, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ την ήπια επανένταξή τους. Οπότε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν μετά από ένα εξάμηνο και να φτάσουμε στα δεδομένα πριν την πανδημία. Αλλά μεγαλώνουν τα παιδιά ήδη 1 και 1,5 χρόνο. Ναι, γιατί... Άρα αυτό σημαίνει, Στέλιο, συγγνώμη, ότι καινούργια φουρνιά παικτών για να τους δούμε στην πρώτη ομάδα θα χρειαστούμε κανένα χρόνο. Είναι δεδομένο. Έτοιμους εννοώ, έτοιμους υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα. Ταλέντα υπάρχουν, εννοώ έτοιμους να παίξουν, κατάλαβες τι εννοώ, δηλαδή ναι, Τσιγκάρα, Τζόλι, Μιχαηλίδη. Θεωρώ ότι η πρώτη ομάδα έχει πολλά παιδιά, είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι, γιατί ουσιαστικά δεν θα κουραστώ να το λέω ότι αυτός είναι ο μοναδικός στόχος της Ακαδημίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα πρωταθλήματα ή οι ευρωπαϊκές διακρίσεις, αλλά πάνω απ' όλα είναι η πρώτη ύλη, η οποία σε συνδυασμό με την πρώτη ομάδα θα πρέπει να τους εισάγει και να τους αξιολογήσει και να τους αξιοποιήσει. Δόξα τω Θεώ, είμαστε ευτυχείς λοιπόν σε αυτή τη χρονική περίοδο, στην δεύτερη σεζόν μετά το περσινό άνοιγμα και τα play-offs του καλοκαιριού, με όλα τα παιδιά, τον Μιχαλή, τον Τσιγκάρα, τον Χρήστο, τον Τζόλι και όλους τους υπόλοιπους φέτος, νεαρούς και μη, να τους βλέπουμε, να τους θαυμάζουμε, να είμαστε περήφανοι για αυτούς. Υπάρχουν πολλά παιδιά να αξιολογηθούν, αλλά δόξα τω Θεώ, ελπίζω, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, είναι να οριστικοποιηθεί η είσοδος των ομάδων μπες στο πρωτάθλημα της Super League 2, γιατί είναι ό,τι πιο καινοτόμο έχει αποφασίσει το ποδόσφαιρο για τα επόμενα χρόνια. Αυτός είναι ο λόγος που σας καλέσαμε, ουσιαστικά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Υπάρχει επιτέλους, μπήκε στο τραπέζι, έχουν γίνει 5, 6, 7, 8, 10 βήματα. Θα μας πείτε εσείς πόσα απομένουν
και αν θα είμαστε αισιόδοξοι, σίγουροι, συγκρατημένοι για το αν θα δούμε ομάδες Β στη νέα σεζόν. Καταρχήν, το θέμα, κύριε Προλουτόπουλε, πού ακριβώς βρίσκεται, τι περιμένουμε σαν ΠΑΟΚ να γίνει, κάποια συνάντηση, δεν ξέρω, με την ΕΠΟ, το Υφυπουργείο, τη Super League 2, πού είναι το θέμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Όλοι οι θεσμοί που θα πρέπει να αποφασίσουν για το ποδόσφαιρο είναι θετικοί. Mm-hmm. Υπάρχει το νομοσχέδιο, υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα πρέπει να τελειώσει μέσα από τη Βουλή, για να τελειώσει η εισαγωγή της συγχώνευσης των κατηγοριών και τη εισαγωγή των ομάδων B σε αυτή την κατηγορία. Καλό αργά παρά ποτέ, έτσι δεν είναι? Ήταν έτοιμα του ΠΑΟΚ πάγιο τελευταία χρόνια. Αλλά έστω και με καθυστέρηση φαίνεται ότι θα το δούμε και στο χορτάρι και στην πράξη. Επιτέλους, θα πω εγώ. Ο ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια προσπαθεί και φέρνει συνέχεια στην ατζέντα αυτό το μείζον θέμα. Το πιο ουσιαστικό πρόβλημα για μένα στο να καλύψουμε αυτό το μεταβατικό στάδιο, αυτό το κενό μεταξύ των 18 και 21, ασχέτως αν θα είναι K23, δεν έχουμε κανένα θέμα, θα πρέπει ουσιαστικά να μπουν και καινούργιοι κανόνες και για τις υπόλοιπες ομάδες, όχι μόνο για τις ομάδες B που θα μπουν σε αυτήν την διαδικασία, στην εισαγωγή του στο αντρικό ποδόσφαιρο. Θα πρέπει για μένα να υπάρχουν και κανόνες και στις υπόλοιπες ομάδες. Εν δυνάμει διεθνείς, να παίζουν κάποιοι μικροί, όπως θα υπάρχουν κανόνες απαγορευτικοί στο να μην μπορούμε να κάνουμε πρωταθλητισμό, κάτι που δεν μας ενδιαφέρει. Πάντως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δημιουργήσουμε όσο δυνατόν πιο άρτιους ποδοσφαιριστές με πιο ήπια ένταξη στο αντρικό ποδόσφαιρο κάτω από τον οργανισμό και να μπορεί η πρώτη ομάδα να βλέπει πλέον τα παιδιά εναντίον των ανδρών και να τους επιλέγει με ό,τι καλύτερο κριτήριο και όσο πιο δυνατόν, ναι, εύκολο για αυτήν, για την εισαγωγή τους στην αντρική ομάδα. Θα πρέπει όμως στον αντίποδο να υπάρχουν και κάποιοι κανόνες όσον αφορά για το μεγάλο με αυτής της δεξαμενής, στο να ανοίξουν πολλές θέσεις εργασίες για πολύ εκπαιδευμένους προπονητές, βοηθούς, γυμναστές. Θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες για μένα, ακόμα και οι υπόλοιπες ομάδες που θα απαρτίζουν τους δύο ομίλους στις συγκεκριμένες κατηγορίες, και αυτοί να έχουν παιδιά μικρών ηλικιών, τα οποία θα πρέπει να τα βάλουν μέσα και ενδυνάμει σαν διεθνείς. Θα πρέπει ουσιαστικά να γίνει μια συλλογικά όσο πιο άρτια απόφαση και να μπορεί με οποιοδήποτε λήφτη να προσπαθήσουμε επιτέλους να βάλουμε τις βάσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό που έχουμε καταλάβει με τον Κώστα, κύριε Προλουτόπουλε, είναι ότι δεν θα πάρει ο ΠΑΟΚ την K19, θα τη βαφτίσει ΠΑΟΚ B και τελείωσε η υπόθεση, έτσι δεν είναι? Θέλετε λίγο να μας αναλύσετε τα πρώτα βήματα που θα κάνει ο ΠΑΟΚ, αν θα κάνει μεταγραφές, ποιους θα πάρει, πώς θα τους τελεχώσει? Αυτό, στεριό. Να πάμε βήμα-βήμα, να ακούσουμε, να ακούσει και ο κόσμος, να μάθουμε και εμείς, δεν τα ξέρουμε όλα. Τι να περιμένουμε αν όλα πάνε καλά και έχουμε πρωτάθλημα, μάλλον έχουμε Super League 2 τις ομάδες Β. Τι ομάδα του ΠΑΟΚ να περιμένουμε, πώς το σκέφτεστε? Όχι, θα έχουμε. Κρατάω μια μικρή επιφύλαξη, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Ότι θα έχουμε τους τέσσερις ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός με ομάδες Β στο πρωτάθλημα της Β Εθνικής. Σωστά. Χωρισμένο σε βόρειο και νότιο όμιλο. Είναι έτσι? Έτσι ακριβώς. Ωραία. Αν υπάρχει κάποιο άλλο σενάριο, αλλά εννοείται ότι με την εισαγωγή των τεσσάρων ομάδων στη Super League 2. Για μένα, ωραία, το πιο ιδανικό σενάριο είναι αυτό που προανέφερε ο Κώστας πριν και αυτό που περιμένουμε όλοι όσον αφορά την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου της ανάπτυξης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι ο Βορράς, ο Νότος, είναι ανοίξει η δεξαμενή, να ξαναμπούν στο παιχνίδι όλες οι μεγάλες πόλεις. Εκεί να μπουν συγκεκριμένοι κανόνες, είτε για τις ομάδες B, όλα αυτά τα πολύ εύκολα στην αρχή όσον αφορά ότι μια ομάδα δεν θα μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό, εκτός αν και εφόσον χωρίζει τη μαμά ομάδα με την ομάδα B δύο κατηγορίες και θα μπορεί να κάνει και πρωταθλητισμό συγχρόνου εκτός από εκπαίδευση. Να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Να κάνουμε ερωτήσεις για να καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Να κάνουμε ερωτήσεις για να καταλάβει και ο κόσμος. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, υποθέτουμε ότι υπάρχει βόρειος και νότιος όμιλος. Ο ΠΑΟΚ βγαίνει πρώτος στο βόρειο όμιλο. Δεν μπορεί να ανέβει κατηγορία. Ο δεύτερος δεν μπορεί να ανέβει, ναι. Έτσι, μπράβο. Για να καταλάβει και ο κόσμος, απλά θα τα κάνουμε όσο πιο χρηστικά μπορούμε. Λοιπόν, βγαίνει ο ΠΑΟΚ πρώτος και στον νότιο όμιλο η ΑΕΚ. Φεύγουν από τα play-off, διότι για την άνοδο στην Super League θα πρέπει να πάνε οι ομάδες που δεν έχουν
που διεκδικούν άνοδο. Ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός δεν διεκδικούν άνοδο. Συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Σωστά. Έτσι ακριβώς. Μπορούν όμως να υποβιβαστούν εάν δεν πάνε καλά. Απόλυτα σωστά. Απόλυτα σωστά. Ποιους παίκτες έχει το δικαίωμα ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα να χρησιμοποιήσει? Ο ΠΑΟΚ Μπ στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Οι ομάδες Μπ λοιπόν έχουν ηλικιακό όριο, εκτός από την ονομασία ΠΑΟΚ Β, λέγεται και ομάδα κάτω των 23. Έχει λοιπόν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στο ρόστερ της όλους τους παίκτες που είναι από 98 γεννήθηκε και κάτω και έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει 5 έμπειρους ποδοσφαιριστές άνω των 23. Έχει λοιπόν 5. Το δικαίωμα. 5. Ναι, 5, μέχρι 5, 5 αυτή τη στιγμή. Εκτός κάνει κάτι αλλάξει όσον αφορά την τελική εισήγηση. Για σήμερα μιλάμε. Ναι, δηλαδή. Για σήμερα λοιπόν. Τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής αποφασίζει ο Λουτσέσκου να στείλει το ΣΒΑΜ, ένα όνομα βάζω, να παίξει ένα μάτς στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής για να πάρει 90 λεπτά. Έχει το δικαίωμα. Ναι, έτσι ακριβώς. Μπορεί να χρησιμοποιήσει. Να είχε το δικαίωμα. Φανταστείτε λοιπόν να θυμίσει μια εποχή ότι όταν τότε ο κύριος Σάντος προπονητής της μεγάλης ομάδας μας είχε στείλει το Σνάουτερ μετά από τραυματισμό να παίξει κάποια παιχνίδια στην ΚΑΠΑ 21 τότε και δει τα ομάδα του ΠΑΟ να προετοιμαστεί το πρώτο παιχνίδι 45 λεπτά στο δεύτερο 60 για να το ξαναχρησιμοποιήσει ο κύριος Σάντος στην ομάδα. Μάλιστα. Ναι, απλώς θα έχει μια διαφορά και το Προλετόπουλε ότι ο Μύρο θα έπαιξε τότε με πιτσιρίκια, τώρα θα παίζουν ακόμα και ο ΣΒΑΜ με επαγγελματίες, ποδοσφαιριστές, 25άριδες, 30άριδες, 35άριδες. Είναι η μέρα με τη νύχτα, νομίζω, έτσι είναι. Ακριβώς. Ωραία. Σωστό, Στέργιο, σωστό. Πόσους ο Λουτσέσκου θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει όσους παίκτες θέλει σε ένα παιχνίδι τη Super League από την ΠΑΟΚ Μπ? Μέχρι τον αριθμό 5 αν είναι πάνω των 23. Καλά, εντάξει, εννοείται. Δεν θα κάνει μεταγραφή ο ΠΑΟΚ. Άνω των 23 για να παίζει στην ΠΑΟΚ Μπ θα παίζουν στην επαγγελματική ομάδα. Αλλά λέμε ότι θέλει να χρησιμοποιήσει δύο παίκτες K23 την Κυριακή. Σένα στο ΠΑΟΚ Ατρόμητος Αθηνών. Τους παίρνει και τους χρησιμοποιεί. Όπως συνέβαινε με την K19. Ναι, έτσι ακριβώς. Άρα μιλάμε για επαγγελματική κατηγορία με επαγγελματικά συμβόλαια. Σε κάθαρα επαγγελματική κατηγορία με επαγγελματικά συμβόλαια. Γι' αυτό δίνει τη δυνατότητα η εισήγηση και η απέτηση όλων μας για τη σημαντικότητα το να καλύψουμε αυτό το μεταβατικό στάδιο, τη δυνατότητα στις ομάδες να έχουν επαγγελματική κατηγορία ή οι υπόλοιπες να έχουν ομάδα Β, όπως οι περισσότερες ομάδες το ζητήσαν αυτό και το θέλουν αυτό πραγματικά. Ήμουν παρόν στα συνέδρια που γινόταν όσον αφορά με τους υπεύθυνους των Ακαδημιών, των γενικών και τεχνικών διευθυντών, είτε ο Πανετολικός, είτε η Τρίπολη, είτε η Όφη ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα της Σούπερ Λίγκας, θα ήθελε να έχει ομάδα είτε σε επαγγελματική είτε σε ερασιτεχνική στη γάμα εθνική. Οπότε να μην έχει προβλήματα με συνεργασίες, με αλλαγές δελτίων, οτιδήποτε. Δηλαδή ο Πανετολικός και η Τρίπολη ξεκάθαρα θα θέλουν να εισαχθούν στην γάμα εθνική, σε έναν από τους 5 ή 6 ομίλους που θα δημιουργηθούν και να δημιουργήσουν την Πανετολικός Β ή τον Αστέρα Τρίπολης Β. Σωστά. Να είναι κάτι που δεν το είχα προσέξει. Δηλαδή οι υπόλοιπες, οι τέσσερις ομάδες, το Big Four πάει με ομάδα Μπ στη Β' Εθνική. Οι υπόλοιπες στη Super League μπορούν να βάλουν τις ομάδες Μπ στη Γ' Εθνική. Στη Γ' Εθνική. Με προοπτική όμως να ανέβουν στη Β'. Αυτό είχαμε ζητήσει. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή αρκεί ο Πανετολικός να είναι στην ανώτατη κατηγορία. Ναι. Ο Πανετολικός ξεκινάει φέτος την ομάδα, τη δεύτερη ομάδα του την ξεκινάει από την τρίτη εθνική κατηγορία. Παλεύει και καταφέρει να κερδίσει άνοδο στη Β' Εθνική. Θα πάει? Αν δεν πέσει η πρώτη ομάδα. αν το κρίνει ο ίδιος. Εάν σκεφτεί λοιπόν ο Πανετολικός ότι στην άλλη κατηγορία θα πρέπει να πενταπλασιάσει και να σταπλασιάσει τον μπάτζετ, ναι, και μπορεί να το κερδίσει, θα το κάνει. Πολύ ευχαρίστως. Εάν και πόσο δεν το θέλει αυτό, θα αφήσει την επόμενη ομάδα να ανέβει κατηγορία. Ξέρετε γιατί ρωτάω. Το play-off για να διεκδικηθεί. Σωστό. Γιατί δεν θα ήθελα να δω ένα πρωτάθλημα Β' Εθνικής που να αποτελείται από τις δεύτερες ομάδες των πρωταγωνιστών της Super League. Λάθος κάνω? Όχι, και εγώ είμαι σύμφωνος και απόλυτος αυτό. Δηλαδή δεν θα ήθελα να δω ένα πρωτάθλημα που θα αποτελείται ΠΑΟΚ Μπ, Ολυμπιακός Μπ, Άρης Μπ, Παναθηναϊκός Μπ,
ΑΕΚ Μπ, Πανετολικός Μπ, Όφη. Θα πρέπει να, όπως είπατε και νωρίτερα, να ανοίξει η βεντάλια έτσι ώστε να ξαναδούμε τη Δράμα, το Εμπειρικό, τον Πανσεραϊκό, τον Πανθρακικό, ομάδες, τον Μακεδονικό, να πω τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, να μπορούν να έχουν μια συμμετοχή στη Γάμα και στη Β και στη Γάμα Εθνική. Σωστά! Θα συμφωνήσω απόλυτα. Άλλωστε ο ΠΑΟΚ ξεκάθαρα από πέρυσι δήλωσε ότι είναι απόλυτα σύμφωνος με τον διαχωρισμό των δύο ομίλων όταν ανοίξουμε τη δεξαμενία, αλλά πάντοτε με κανόνες. Είτε λοιπόν είναι η εισαγωγή των β' ομάδων με συγκεκριμένους κανόνες, ηλικιακά όρια, είτε είναι και οι κανόνες της υπόλοιπης ομάδας που θα συμμετέχουν. Δηλαδή, εγώ θα θεωρήσω πάρα πολύ κακό για τον κάθε Σεραϊκό, Βέρεια ή οποιαδήποτε άλλη μεγάλη πόλη, είτε του Βορρά, είτε του Νότου, είτε του Κέντρου, να κάνουν ένα άκρατο προβλητισμό και να μην υπάρχουν κανόνες και γιατί ότι εκεί θα πρέπει να υπάρχουν, αν πρέπει να υπάρχουν πέντε έμπειροι για μας, στην ομάδα Β, να υπάρχουν και εκεί κάποια παιδιά, έστω δύο, κάτω των 23, που θα είναι υποχρεωτικά βασική στην 11, άρα μιλάμε για ένα ρόστερ 4, 6 ή 8 ανθρώπων, για να έχουν και αυτή κίνητρα για να μεγαλώσουν την δεξαμενή, να βοηθήσουν τους εκλέκτορες των εθνικών ομάδων, γιατί δεν υπάρχει ένα πανεθνικό σχέδιο ανάπτυξη ποδοσφαίρου. Δεν μιλάμε μόνο για συμφέροντα ένας κλαμπ, αλλιώς θα μπορούσε πολύ εύκολα ο ΠΑΟΚ να πάει και να πάρει τόσα χρόνια μια ομάδα με ένα άλλο αθλητή και να τον βασίσει Β. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο επιτέλους να ακούσουν προτάσεις, να ακούσουν εισηγήσεις. Δεν ανακαλύψαμε την τρίτη δεν σαν ΠΑΟΚ. Είδαμε ό,τι κάνει οι 5 ή 6 πιο σύγχρονα ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Μπορούμε πολύ εύκολα να πάρουμε τα πάντα από εκεί, να δούμε ποια προσαρμόζονται στα ελληνικά δεδομένα, να βάλουμε κανόνες, αλλά να τηρούνται οι κανόνες. Κύριε Προλητόπουλε, για να γυρίσουμε λίγο στον ΠΑΟΚ αποκλειστικά, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μας νοιάζει το καλό του ποδοσφαίρου, μακάρι κάποια στιγμή λίγο να αναβαθμιστεί και η δεύτερη εθνική και η τρίτη εθνική, γιατί λίγο. Ναι, πλέον τα λίστια οι κατηγορίες γενικότερα πλέον της Super League, πολλά προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, καταλαβαίνω ότι θα αποκτήσει ο ΠΑΟΚ το πολύ μεγάλο προτέρημα να κάνει μεταγραφές νεαρών από το εξωτερικό και να μην προβληματίζεται που θα τον στείλει ιδανικό. Π.χ. ενδεχομένως, αν υπήρχε από φέτος οι β' ομάδες, να έπαιζε εκεί, νομίζω θα έπαιζε παράδειγμα ο Μπράντονιτς. Ένα παιδί που δεν το έχουμε δει ακόμα. Θα υπάρχει ασφαλώς και το κομμάτι μεταγραφών, έτσι δεν είναι? Από το εξωτερικό εννοώ. Και πώς θα έχουν το δικαίωμα ξένοι, όσοι θα έχουν οι β' εθνικοί ομάδες, ή θα έχουν ξεχωριστό καθεστώς οι ομάδες, οι β' ομάδες. Στο τεφά τους ξένους πάντα. Ναι, έτσι ακριβώς. Θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο. Δεν το συζητώ. Υπάρχουν οι κανόνες του ΕΦΑ, υπάρχουν οι κανόνες της FIFA, υπάρχει το working group που δουλεύει πάνω σε αυτή τη διαδικασία για να βγουν οι κανόνες που ζητάμε όλοι και οι κανόνες στους περισσότερους τομείς της ελληνικής κοινωνίας υπάρχουν, δυστυχώς δεν τηρούνται. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα. Φανταστείτε λοιπόν, εγώ θα σας πάω σε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Έτσι, αυτή τη στιγμή μου έρχεται στο μυαλό. Φανταστείτε λοιπόν ότι ο κύριος Πέλκας, η βιολογική του ανάπτυξη ήρθε στα 19, στα 20. Η βιολογική ανάπτυξη είναι κάτι στο οποίο δεν μπορεί να επέμβει κανένας. Αποφασίζει το DNA και ο Θεός. Βέβαια. Ο νεαρός Χατζηστραβός, το πιο πρόσφατο παράδειγμα, αντιμετώπισε τα ίδια θέματα μαζί με τον Δημήτρη τον Πέλκα. Φανταστείτε λοιπόν εμείς, εάν και εφόσον λέγαμε ότι δεν ολοκληρώθηκε η βιολογική ανάπτυξη, ποιος είναι ο στόχος, να πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, ας αφήσουμε αυτά τα παιδιά που έχουν φανταστικές δεξιότητες, τεχνικά τους χαρακτηριστικά, αλλά δυστυχώς δεν έχουν ψηλώσει, δεν είναι αδύνατοι, οτιδήποτε άλλο. Θα χάνατε δύο παίκτες. Έναν Πέλκα που έγινε και αρχηγός στην πρώτη ομάδα από την Ακαδημία, θα κάνει μεταγραφή στο εξωτερικό και ίσως να ξανακάνει, από ό,τι ακούγεται, με μεγάλη μας χαρά. Από τη στιγμή που θα έχει ωφέλη και η μαμά του ομάδα, έναν νεαρό Χατζηστραβό που αν δεν είχε τραυματισμούς έκανε ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα και το θαυμάζαν όλοι πέρα στον Καραϊσκάκη και στην αγωνία και είχαν πολλές ομάδες της Super League ένα φέτος που διεκδικούσαν να τον πάρουν. Όλα αυτά λοιπόν, είτε με τους νεαρούς από το εξωτερικό, οι οποίοι είναι στα 18, είναι στα 19, αναφέρατε πολύ σωστά το παράδειγμα του Μπράνταρη, εγώ θα σας πω και το παράδειγμα του Γαϊτανίδη. Σωστά, καλά κάνετε. Σε έναν άλλο ηλικία. Και ένα χρόνο πιο μικρός. Ή ενδεχομένως και του Περέιρα, του Νίλσεν. Είναι στην ηλικία αυτή, δηλαδή από το να κάνει μόνο προπονήσεις θα μπορούσε να αναπτυχθεί στη Super League 2, φαντάζομαι. Να σας πω το παράδειγμα. Σίγουρα.
ο οποίος έπαιζε βασικότατος και πήγαινε εξαιρετικά στο εξωτερικό. Είναι 2.000 γεννηθείς. Και όταν από τον Ιανουάριο, το Φεβρουάριο και μετά προβληματίζεται ότι αν θα τον έχουν χρόνο, άρα θα πρέπει να μην τον δώσουν πολύ χρόνο συμμετοχής, γιατί θα πρέπει να ξέρουν αν τον έχουν ή όχι. Όλα αυτά λοιπόν τα προβλήματα φεύγουν στην τάξη. Λύνονται βέβαια. Δομημένα εμείς την ομάδα Β, οπότε να καλύψουμε ειδικά αυτήν την τριετία που θεωρούμε ότι μπορούμε να εξαντλήσουμε όλες τις παραμέτρους για να αποφασίσει η πρώτη ομάδα ποιος ποδοσφαιριστής από την Ακαδημία της ή από την ομάδα Β που θα παίζει εναντίον ανδρών, όπως είπατε πριν και οι δυο σας, για να τον εισάγει στην πρώτη ομάδα. Μια τελευταία ερώτηση. Να τον δώσει με ποσοστό μεταπόληση. Μια τελευταία ερώτηση από μένα, κύριε Πουλουτόπουλε. Δεν ξέρω τι θέλει να σας ρωτήσω ο Κώστας. Εγώ καταλαβαίνω ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον από σημαντικό αριθμό φιλάθλων. Το κρίνω από τον εαυτό μου, θα με ενδιέφερε να δω ΠΑΟΚ Μπέ με την Δόξα Δράμας, τον Απόλλων Καλαμαριάς, την Παναχαϊκή, το Λεβαδιακό, την Ξάνθη που θα είναι χρόνο στην Super League 2. Από ό,τι γνωρίζω, η κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει άλλη έδρα από ό,τι θα έχει, ας το πούμε, η μαμά ομάδα, έτσι δεν είναι? Άρα η δεύτερη ομάδα δεν θα έχει την Τούμπα, σωστά? Ο ΠΑΟΚ Μπέ. Για πολλούς λόγους. Υπάρχει κάποια σκέψη πρώιμη που θα παίξει αυτή η ομάδα? Και αν μπορώ να επηρεάσω καταστάσεις, μη μας στέλνετε, ξέρω εγώ, στη Σουρωτή, αν κάπου βρεθεί μέσα στον ιστό της πόλης, για να μπορεί και ο κόσμος να είναι πιο εύκολη πρόσβαση, να μπορεί να έχει και αυτή η ομάδα κόσμο, γιατί νομίζω είναι σημαντικό και για την ανάπτυξη των παιδιών την ποδοσφαιρική να παίζουν μπροστά σε 3, 4, 5.000 κόσμο κάθε Κυριακή. Υπάρχει σκέψη για ποιο γήπεδο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο ΠΑΟΚ Μπέ? Έχουμε φτάσει στο κομμάτι αυτό ή ακόμα είναι ένα κομμάτι? Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σκέψεις. Φανταστείτε λοιπόν ότι γίνονται διάφορες διεργασίες. Η διοίκηση της μεγάλης ομάδας θα αποφασίσει. Δυστυχώς έχουμε τεράστια προβλήματα στη Θεσσαλονίκη με την καταστάση μας. Γνωστό, ναι. Δυστυχώς. Θα αποφασίσει λοιπόν σε αυτά που απομένουν το πώς μπορεί να επέμβει και με ποιον συνεργάζεται καλύτερα για να πάμε τα παιδιά μας να παίξουν σε ένα στάδιο. Είναι δεδομένο. Εμείς θα θέλαμε και η ΚΑΠΑ 19 να παίξει ένα στάδιο. Δεν το συζητώ. Θα θέλαμε λοιπόν είτε θα έχει 2 ή 3.000 κόσμο στην Παναχαϊκή ή στην Παναχαϊκή ή στον Πιέχνο Γατήπαλο. Με τον Ολυμπιακό μπορεί να έχει 7. Η ΚΑΠΑ 19 με τις 5. Ναι. Ορίστε. Με τον Ολυμπιακό Μπέ μπορεί να έχει 7.000 κόσμο. Αν είναι σε ώρα που δεν έχει μπάσκετ ποδόσφαιρο ανδρών. Εγώ νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Γιατί σα λέω, αν είναι σκοπό. Θα παίζουμε αντίπαλοι σε μια διαδικασία. Ναι, ναι, okay. Θεωρούμε ότι οι ομάδες δεν θα εισαχθούν βάσει γεωγραφικών κριτηρίων. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν θα παίξουμε αντίπαλοι. Η πρόθεση είναι της ομάδας να βρεθεί κάπου στη Θεσσαλονίκη και όχι εκτός Θεσσαλονίκης. Άρα να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση από τον κόσμο. Όχι, είναι δεδομένο. Είναι μονόδρομο. Γιατί είναι πολύ καλή νέα μεσημβρία, αλλά ξέρετε, κύριε Προλετόπουλε, πολλοί κόσμοι. Δεν μπορεί να κάνει. Δεν θα μπορούμε να παίξουμε ούτε στη Μεσύμβρια, ούτε στις εγκαταστάσεις του κυρίου Λόλα που χρησιμοποιούμε σαν έδρα. Οι εγκαταστάσεις του κυρίου Λόλα ή οποιαδήποτε άλλη εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί η Ακαδημία θα συνεχίσουν να είναι για την ΚΑΠΑ 19 ή να σας πω ότι... Ωραία, τέλεια. Εμένα με καλύψατε. Εγώ ζητούσα και έφερα ψηλά στην ατζέντα το θέμα της των Β ομάδων. Έθετα ότι αμέσως για μας, αλλά είμαι υποχρεωμένος να σεβαστώ το γεγονός ότι οι υπόλοιπες ομάδες που να θέλουν κάποιο χρονικό διάστημα, ένα ή δύο χρόνων, να κατέβει και το ηλικιακό όριο της ΚΑΠΑ 19. Δεν θα έρθει να είμαστε πλέον ΚΑΠΑ 19. Θα θέλω να πάμε και να αναγνωριστούμε με την ΚΑΠΑ 18 ή ΚΑΠΑ 16, όπως είναι και η UEFA, οι εθνικές μας ομάδες. Κώστα, επίλογος. Συγκεκριμένο πλάνο για την ΚΑΠΑ 18. Αν λέμε Youth Link, να ολοκληρώσω τη βασίλεια, αν λέμε Youth Link νέων ΚΑΠΑ 19, ουσιαστικά η ΚΑΠΑ 19 είναι μόνο τρεις ποδοσφαιριστές. Όλοι οι υπόλοιποι είναι πιο κάτω. Εμείς λοιπόν, έχοντας τις ομάδες Β, εγώ θα ήθελα μετά, αν μπορούμε αμέσως ή αργώς, σε ένα ή μάξιμου δύο χρόνια, ηλικιακό όριο, κάποτε ξεκίνησε η ΚΑΠΑ 21 και πλέον θα πρέπει να κατέβει την ΚΑΠΑ 18. Τι δείχνει η επιθυμία του Ολυμπιακού να αγοράσει το φωστήρα για να συμμετέχει ως Ολυμπιακός Β στο πρωτάθλημα? Δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι, είναι μια πληροφορία. Σας το λέω, ότι υπάρχει αυτή η σκέψη. Δείχνει μια... Σκέψεις είχαμε και εμείς, αν και εφόσον αργούσε πάρα πολύ αυτό. Εγώ πάντοτε είχα επαφές με πολλές διάφορες ομάδες, παρακολουθώ πάρα πολλά παιχνίδια και έχω στο μυαλό μου να προτείνω, όπως πρότεινα και στο παρελθόν,
τον Μεγενειακό είτε τον Αγροτικό Αστέρα πριν διαλυθεί από μια ομάδα μοντέλο στη Β' Εθνική τότε, στη Σουπερλίγκα 2, και πήγε στις μικρές κατηγορίες για να ξεκινήσει μέσα να μην στη Γάμα Τύχη. Ίσως να υπάρχει μια σκέψη των ανθρώπων του παραγόντου. Τώρα έτσι δύο κρίνουν τα λότρια ότι έχουν πολύ διαρκές σχέσεις με μια ομάδα και θέλουν να πάρουν ένα συγκεκριμένο αφήμι και να ξεκινήσουν τη δημιουργία της ΣΠΕ όπως θα κάνουμε και εμείς. Είτε με απευθείας ένα καινούργιο ιδιωτικό, ένα καινούργιο αφήμι και δημιουργία καινούργια, είτε στο να απορροφήσουμε μια ομάδα. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Όχι, απλά μου έκανε εντύπωση. Ωραία, εντάξει, νομίζω ότι καλύψαμε πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο έδαφος σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του κόσμου. Όταν θα έχουμε το τελικό πλάνο και το προσχέδιο πλέον, μάλλον το σχέδιο διεξαγωγής, θα μπορούμε να έχουμε και μια εκ νέου συζήτηση για το τι ακριβώς θα περιμένουμε να δούμε. Με πολύ μεγάλη μας χαρά. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε. Και καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.